Γήπεδο Βόλακα, το περιμέναμε αμφίροπο το παιχνίδι. Δόξα Βόλακα, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο 2 γκολ είχαμε. Το 1-1 και το 2-1. Ο Σάκης Ζυργεράκης έφερε τις αναμέτρησεις με Μπάμπη Αλβανίδη πρώτο βοηθό και Αναστάσιο Μπουλή δεύτερο βοηθό. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους του Βόλακα, Βαγγέλης Παγκάκης στο τέρμα. 2 Θανάσης Στάικος, 3 Καρπιτσάρης, 4 Μποσκοψίου. Τσενεχλίδης, Μίλτος Βασιλιάδης, Γιάννης Σίγκος επανεμφανίζεται στο αρχικό σχήμα. Ντίνος Βράμπαλης, Σέγκος, Σταμπουλής και Νίκος Στάικος στο αρχικό σχήμα. Για την Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, ο Ντίνος Τεξίζογλου παρέταξε τον Στέφανο Λαζόγλου στο τέρμα. Κισίδη Κώστα, Βασιλιάδη, Άρη Νικολαίδη, Τσερκέζο, Μήτρε, Τέλο, Κισίδη Θανάση, Λουκοβίτη, Μπάμπη Καρακιουζίδη και Βέης, η πολύ ποιοτική ενδεκάδα και της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων. Πάμε να δούμε αλλαγές στο παιχνίδι, δεν είναι και πολλές. Για τους γηπεδούχους, αντί του Σέγκου στο 69, ο Γιάννη Τσαμπάζη, χρυσή αλλαγή. Στο 75 αντί του Γιάννη Σίγκου ο Μαρκόπουλο. Και στο 89 αντί του Τολμαίδη ο Ηλίας Σταμπουλή. Για του φιλοξενούμενου, δύο αλλαγέ. Στο 60 στη θέση του Βέη ο Πολυχρόνη Μουρατίδη, επίση χρυσή αλλαγή. Και στο 66 αντί του Βασιλιάδη ο Άλλα. Βλέπουμε του δύο αρχηγού των δύο ομάδων. Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο Ηλίας Σταμπουλή, αρχηγό για την ομάδα του Βόλακα. Ο Δημήτρης Σταμπουλής είναι αυτός που μπήκε. Λαθασμένα ανέφερα Ηλίας πριν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Τολμαίδη στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Είναι καμιά φορά που παίζουν και με άλλα νούμερα οι παίκτες. Ο Στάικος για παράδειγμα πάντα παίζει βασικός και έχει το 14 για την ομάδα του Βόλακα. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Δίνος Δράμπαλης, εξαιρετικό παιχνίδι για μια ακόμη φορά. Μια σέντρα που ο Στέφανος Λαζόγλου βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Οι Αμπελόκηποι μπήκαν καλύτερα στο πρώτο μισάωρο του μάτς. Παρότι εδώ βλέπουμε δεύτερη φάση του Βόλακα και πάλι με τον Δράμπαλη να κάνει μια σέντρα που δεν ανησυχεί τον Λαζόγλου. Δύο σέντρες εύκολες για τον goalkeeper των Αμπελόκηπων. Εδώ μια καλή στιγμή με τον Στάικο που δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το σουτ. Έβαλε ωραία το σώμα του και ο Θανάσης Κισίδης την μπάλα πέρασε out. Οι Αμπελόκηποι με τον Τζερχέζο σε μια προσπάθεια επίθεσης. Ωραία μπαλιά από αριστερά. Γίνεται η κίνηση. Η παράλληλη σέντρα, βγαίνει ο Παγκάκης, απομακρύνει την μπάλα με τη βοήθεια του Νίκου Καρπιτσάρη, του αριστερού μπακ. Εδώ και πάλι η προσπάθεια, όχι, είναι άλλη φάση τώρα για τους Αμπελόκηπους. Μεγάλη στιγμή εδώ με τον Λουκοβίτη. Αυτό το σουτ μέσα από την περιοχή που πάλι ο Παγκάκης σε ετοιμότητα απομακρύνει την μπάλα. Δείτε εδώ το ωραίο γύρισμα από τον Τέλο, το σουτ από τον Λουκοβίτη, σωτήρια επέμβαση από τον Παγκάκη. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αμπελόκηπους στο 20 λεπτό να ανοίξουν το σκόρ. Οι Αμπελόκηποι μπήκανε καλά στο μάτς. Εδώ μας λείψαν αυτές οι κούρσες του Γιάννη του Σίγκου. Ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που είχε πρόβλημα με τους κοιλιακούς. Έλειπε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωραία κούρσα το σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Λαζόγλου στην πρώτη απειλή του Βόλακα στο παιχνίδι με τον Γιάννη Ντοσίγκο. Νέα προσπάθεια με τον Ηλία Μποσταμπουλή να κάνει ένα μακρινό σουτ. Εύκολα εκεί θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Λαζόγλου, νέα προσπάθεια από δεξιά για τον Βόλακα. Ένα σουτ κόρνερ δείχνει ο κύριος Βιλγεράκης σε αυτή τη φάση. Εδώ η επανάληψη για το αν υπάρχει χέρι ή όχι από τον Κισίδη τον Κώστα. Ο οποίος γυρίζει πλάτη, το βλέπετε εδώ, ο κύριος Λιβγεράκης έχει κοντινή θέση στη φάση, δείχνει το corner shoot από τον Μπάμπη Καραγιοζούλη, δοκάρι παρακαλώ για τους Αμπελόκηπους στο 0-0, μεγάλη ευκαιρία, καλύτερη από αυτή του Λουκοβίτη να ανοίξουν το σκορ. Εδώ Μπάμπης Καραγιοζούλης, ωραίο γεμάτο shoot στο οριζόντιο δοκάρι του Παγκάκη, ο οποίος ακολούθησε την πορεία της μπάλας, χάνεται η ευκαιρία, το 0-0 παραμένει. Κεφαλιά από τον προθυμένο Θανάση Σκάικο, το δεξιό back. Μεταγραφή από τη Δόξα, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, παίζει και στόπερ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Καρπιτσάρης σε μια προσπάθεια με τον Βόλακα, σερικό σουτ, θα μπλοκάρει ο Λαζόγλου. Βλέπετε ότι το μάτς ήταν πραγματικά πολύ ισορροπημένο στο πρώτο μέρος, ανταγωνιστικό ντέρμπι. Δράμπαλης εκτελεί ένα φάουλ για τον Βόλακα. Βγαίνει ο Λαζόγλου, σωτήρια απομακρύνει την μπάλα πριν τον Μποσκοψίου. Γίνει επικίνδυνος επιθετικό φάουλ από τον Σάκη Βιλγεράκη, αυτή η προβολή του Πέτρου Μποσκοψίου στη στημένη φάση. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία με τον παιχνίδι του Βόλακα. Η μπάλα πάει δεξιά. Θα γίνει ένα σιρτό σουτ από τον Σταμπουλή. Δεν θα ανησυχήσει τον Λαζόγλου, ο οποίος θα μπλοκάρει. Οδεύουμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 38ο λεπτό. Ο Δράμπαλης σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά του Σέγκου. Στάικος, καταπληκτικό γκολ. Ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς. Νομίζω ο Νίκος Στάικος εδώ αποδεικνύει την ικανότητά του, την εμπειρία του, το πόσο δεινό σκόρ είναι. Φανταστικό τέρμα στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Πόσα ρεπλέι να βάλει αυτό το γκολ. Πραγματικά εντυπωσιακό Νίκος Στάικος. Ξεκλειδώνει την άμυνα των Αμπελοκήπων. Μια ομάδα των Αμπελοκήπων που όχι απλά κοίταξε στα μάτια στο πρώτο μέρος στο Βόλακα, αλλά είχε δύο μεγάλες στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Και ο Νίκος Στάικος με αυτό το καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι
πετυχαίνει το πιο όμορφο γκολ του αγώνα και νομίζω ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς θα είναι. Καταπληκτικό γκολ Νίκο Στάικος, ανάποδο ψαλίδι, χωρίς να έχει ορατότητα η μπάλα στη γωνία της εστίας. 1-0 ο Βόλακας, Σταμπουλής, ωραίος σου το Βενεφάλτσα, η μπάλα θα περάσει out. Το 42 προσπάθησε εκεί να αποτελειώσει το μάτσο Βόλακας με δεύτερο γκολ. Προσπάθεια να βγουν στην επίθεση Αμπελόκηνη Παγκάκης, καλή έξοδος, βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα και τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Fair play βέβαια που βλέπει ότι τραυματίστηκε ο παίκτης των Αμπελοκήπων σε αυτή τη φάση. Στην προσπάθεια του Παγκάκη να βγει να μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπουμε και το Σάκη το Βιλγεράκη εκεί. Και φυσικά τον γιατρό του αγώνα για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, τον Αμπελοκήπο. Φινάλε πρώτη ημιχρόνου, Δόξα Βόλακα, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπο, 1-0 με την κολάρα του Στάικου στο 38. Πάμε να δούμε τι έγινε στο πολύ αμφίροπο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε το μάτς είχε ένταση, είχε πάθος και κρύβηκε με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βόλακα στην επίθεση με Ντίνο Δράμπαλη, καταπληκτική προσποίηση, κρατάει την μπάλα, το σου την μπάλα κάπου βρίσκει, μπλοκάρει ο Λαζόγλου. Επίθεση για την ομάδα των Αμπελοκήπων από αριστερά με τον Λουκοβίτη. Λουκοβίτης ανεβαίνει, κάνει σέντρα ο Παγκάκης σταθερότατος, για μια ακόμη φορά μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ με τον Λουκοβίτη. Λουκοβίτης εκτελεί προς την περιοχή, Παγκάκης κάνει μια κίνηση μπροστά, στη συνέχεια μαζεύει την μπάλα. Επανήλθε ο βασικός goalkeeper του Βόλακα, είχε λείψει στο προηγούμενο μάτι με τον Τζιροπόταμο. Βρίσκει χώρους τώρα ο Βόλακας. Επίθεση εδώ ανοίγει πολύ το κοντρόλ ο Μαρκόπουλος, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία από την ωραία συνεργασία που έγινε. Ο Λαζόγλου μπλόκαρε. Καραγκιοζίδης, πολύ ωραία πάσα στο Λουκοβίτη. Προσπίζει του Λουκοβίτη. Βλέπει απέναντι παίκτη το σουτ. 1-1 στο 80. Ισοφαρίζει ο πολυχρόνης Μουρατίδης σε χρυσή αλλαγή του Εντίνου Τεξίζου. Πολύ ωραία συνεργασία των παικτών των Αμπελοκήπων. Και έρχεται ο πολυχρόνης Μουρατίδης να ισοφαρίσει σε ένα πολύ ωραίο σπάσιμο της μάλας. Ωραία συνεργασία, συνδυαστική επίθεση. Βλέπετε Καραγκιοζίδης Λουκοβίτης. Βλέπει τον παίκτη τον αμαρκάρι στο απέναντι, τον πολυχρόνη Μουρατίδη, ο οποίος πλασάρει τον Παγκάκη και ισοφαρίζει σε 1-1 στο 80. Και άλλη μια φορά η επανάληψη και το πολύ ωραίο τελείωμα από τον πολυχρόνη Μουρατίδη για την ισοφάριση στο 80. 1-1 για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Και όμως ο Βόλακας έβγαλε χαρακτήρα. 84ο λεπτό, Γιάννη Τσαμπάζης, 2-1. Πολλές φορές τα τελευταία λεπτά έχει δώσει λύσεις. Εκμεταλλεύεται την επαναφορά στο σούτ του Νίκου Στάικου και ο Βόλακας παίρνει ξανά προβάδισμα. Μια πολύ σπουδαία νίκη γιατί το φέρνει στο μείον 2 από την κορυφή του Βόλακα. Αν έκανε γκέλα σε αυτό το μάτι θα έμενε στο μείον 4. Βλέπετε εδώ στο 84 Στάικο σουτάρι, Λαζόγλου καλή έξοδος, απομακρύνει την μπάλα στην επαναφορά, στρώνεται στο Γιάννη Τσαμπάζη, ο οποίος από κοντά γράφει το 2-1. Και πάλι επανάληψη από τα πολύ ωραία πλάνα της Ιωάννας και εδώ στο replay ο Τσαμπάζης από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1 για την ομάδα του Βόλακα. Φάουλ για τους Αμπελόκηπους, φινάλε της αναμέτρησης. Υπάρχει ευκαιρία εδώ παραλίγο με τον Κώστα Κισίδη, ο οποίος οριακά δεν προλάβει τη φάση. Πολύ καλή έξοδος από τον Βαγγέλη Παγκάκη, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Καθυστερήσεις του μάτς. Τσαμπάζης ο σκόρερ θα παίξει με τον Μαρκόπουλο, ο οποίος πήρε το περιβρακιόνιο μετά την αποχώρηση του Ηλία Σταβουλή που έγινε αλλαγή. Κανένα σουτ στο εξωτερικό μέρος των δικτύων του Λαζόγλου. Μέχρι το τέλος το πάλεψαν οι Αμπελόκηποι, το πήγαν στα κόκκινα το παιχνίδι, δεν είχαν όμως άλλη ευκαιρία. Σφυρίζει ο Σάκης Δηλιαράκης, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Βόλακα Αμπελόκηποι 2-1. Θα κάνουμε προσπάθειά μας και στο τέλος
Θα είμαστε ευχαριστημένοι με την προσπάθεια που έγινε και ευχαριστημένοι και με τη δουλειά που κάνουμε στην ομάδα. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια στον Μπάμπη για την νίκη και στον Βόλακα και του εύχομαι ανάλογη συνέχεια. Είχαμε σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο μετά το μετάλλι τη Σοκολά που κάναμε την οκρούση του παιχνιδιού την Τετάρτη το Καραμπάκι, για εμά ήταν μονόδρομο η νίκη. Είπαμε τα παιδιά να είμαστε αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι για να πάμε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη και νομίζω ότι η βαθμολογική της θέση είναι αδική. Βάσει αυτό που παίζει και αυτό που έχει δείξει στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου ο αντίπαλος, χωρίς να εμείς έχουμε την κατοχή, προσπαθούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να, ο αντίπαλος έχει τις μεγάλες στιγμές. Στην μία ο Βαγγέλης έκανε μια εξαιρετική απόκρουση και μετά έχει και ένα δοκάρι. Και από εκεί και μετά, το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου το έχουμε, εμείς, ανοίξει σε εμάς. Έχουμε ένα εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο Τουστάι που με ανάποδο ψαλίδι και έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό σουτ με τον Σταμπουλή που περνάει έτσι όπως εδώ και από την θέση που είμαι, ΣΥΡΙΖΑ OUT για να γίνει το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, είπαμε να συνεχίσουμε να ελέγξουμε το αριθμό του παιχνιδιού και, και την κατοχή της μπάλας. Είναι μια σχέση στην ομάδα που μας αρέσει αυτό. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι και φαινόταν ότι ο αντίπαλος θα παίρνει τα αριστερά του και ανέβασε τις γραμμές του και ανέβηκε ψηλά και είχαμε τις προϋποθέσεις, μας λείψανε οι καθαρές επιλογές στο επιθετικό τρίτο, οι σωστές επιλογές για να κάνουμε ένα γκολ δεύτερο για να μας έδινε τη νίκη. Και μέσα σε όλα αυτά δεχόμαστε τον γκολ σε ένα δύσκολο σημείο, έχει περίπου 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Σε μια στιγμή το οποίο ο αντίπαλος ναι, είχε παρταμέτρα, νομίζω δεν είχε κάνει τις φάσεις που είχε στον πρώτο ημίχρονο. Αλλά όταν είναι μια ομάδα ικανή και έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ για να είμαστε σίγουροι. Στο τέλος δείξαμε θέληση, δείξαμε αποφασιστικότητα, βάλαμε το δεύτερο γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι που για μας είναι πολύ σημαντικό. Το είπα και στα παιδιά, τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Το κοντράστ, οπότε εμείς πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα, πάρα πολύ δρόμο. Έχει πολλά παιχνίδια, έχει ικανές ομάδες, ανταγωνιστικές ομάδες. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η αγωνιστικότητα, το πάθος και η συγκέντρωση για κάθε παιχνίδι για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί βγάλαμε αυτά απάντηση και θέληση. Και δεν απογοητευτήκανε ενώ δεχτήκαμε με κόψη δύσκολο σημείο του παιχνιδιού. Να ευχηθώ στον Τίνο και στον Μόνο Αμπελογίπων καλή συνέχεια. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γίνεται εξαιρετική δουλειά στον Αμπελόκηπο. Και να τους ευχηθώ και καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο στο πρωτάθλημα.